Behold the way I find feathered friend. Γεια σας! Σε λίγες μέρες έχουμε την υπέροχη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Τι σε λίγες μέρες, το Σάββατο, έφτασε. Άντρες, προσέξτε το βιντεάκι αυτό, γιατί δεν μπορείτε να την γλιτώσετε. Ακόμα και αν τα κορίτσια σας υποστηρίζουν ότι ο Άγιος Βαλεντίνος είναι μια γιορτή για τους μαγαζάτορες, μια ξενόφερτη γιορτή, κατά βάθος μια χαρά καίγονται για δάφτων. Τι σημαίνει αυτό? Άπαξ και διανοηθείτε να μην τις πάρετε δώρο, μαύρο φίδι που σας έφαγε. Όχι τίποτα. Θα σκάσουν μύτη κολλητές τους με δωράκια, καρδούλες, λουζάκια και μετά αυτές θα κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Προσέξτε λοιπόν για να σωθείτε. Ρωματικό δείπνο ανήμερο του Άγιου Βαλεντίνου δεν σημαίνει λαδόκολα, δεν σημαίνει πιτόγυρο. Σημαίνει ένα μαγαζί έτσι ρομαντικό, με ατμόσφαιρα, ωραίο μενού και το χέρι να μπει κομματάκι στην τσέπη. Τι να κάνουμε αγόρια μου, μια φορά γιορτάζουμε τον Άγιο Βαλεντίνο, όχι 365. Από την άλλη, μια ακόμα καλύτερη πρόταση για φαγητό είναι να μαγειρέψετε εσείς ο ίδιος. Σιγά πια, τι είναι να φτιάξει ένα κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο για παράδειγμα. Είναι τόσο συγκινητική η κίνηση. Που ακόμα και να το κάψετε, ίσως ζούνα σας θα ξετρελαθεί που αγαπουλίτωσες μπήκε στη διαδικασία να τις μαγειρέψει. Θα σας λατρέψει. Θα σας κάνει τα χατήρια και 5 μέρες μη σας πω. Ατιμούλιδες, θα εσόρου χαρέσουν και σε εσάς, έτσι. Γιατί σκέφτεστε, από αυτά τουλάχιστον κερδίζω κι εγώ. Όχι ότι δεν προσέχετε και ποτέ, αλλά τέλος πάντων, άπαξ και τα βάλει, κάποια στιγμή πρέπει να τα βγάλει. Τι πρέπει να προσέξετε? Καταρχήν, να πάρετε κάτι που είναι στο στυλ της. Αν γουστάρει για παράδειγμα τη Hello Kitty, πάρετε της κάτι γουτσου γουτσου τέτοιο. Να λένε λίγο πιο hot γυναίκα, εννοείται ότι της πάρετε κάτι τέτοιο. Αυτό όμως που πρέπει πάνω απ' όλα να προσέξετε, σημειώστε το, υπογραμμίστε το, βάλτε από πάνω μαρκαδωράκι φωσφορούχο, είναι να πάρετε το σωστό μέγεθος. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρετε. Θα ψάξετε τα σιρτάρια της να βρείτε τις ετικέτες. Καμία γυναίκα δεν είναι ευτυχισμένη άμα της πάει σε υπερβολικά μικρά εσώρουχα. Ο φίλος μου ο Νικόλας λέει ότι οποιοδήποτε σέβεται τον εαυτό του και είναι άνω των 16, αποκλείεται να μπει στη διαδικασία να κάνει δώρο στον καλό του ή στην καλή του, κάτι που να θυμίζει ξεκάθαρα Άγιο Βαλεντίνο. Ξέρετε, από όλα αυτά με τις καρδουλίτσες και τα αρκουδάκια που βγαίνουν κάθε χρόνο τέτοια εποχή, άνα γεια σου. Εγώ προσωπικά ως γυναίκα τα βρίσκω χαριτωμένα, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Αν μπείτε στη διαδικασία να πάρετε κάτι τέτοιο, φροντίστε να το συνοδεύσετε με κάτι άλλο, λίγο πιο μεγάλης και ουσιαστικής αξίας. Αυτό πήγαινε στους άντρες, γιατί κορίτσια ούτε να διανοηθείτε να πάτε στον καλό σας με ένα τέτοιο πράγμα. Θα σας το φέρει στο κεφάλι, ή αν δεν σας το φέρει, θα το σκεφτεί σοβαρά να το κάνει. Τα σοκολατάκια δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Εκτός αν κάνει δίαιτα και μετά αρχίσει γκρίνια ότι δεν υπολογίζει και σου λέω ότι θέλω να δυνατήσω και είμαι χοντρή και δεν θα σας αρέσω και δεν θα κάνω, τότε ξεχάστε το. Αν βέβαια πραγματικά θέλετε να κερδίσετε την καρδιά της, ακούστε το μυστικό αυτό. Πάτε σε ένα σαχαροπλαστείο και κάνετε ειδική παραγγελία. Τούρτα, τουρτίτσα, σε σχήμα καρδιά και πάνω ζητήστε να γράψουν, ας πούμε, με σιρόπι ή γλάσο το δικό σας προσωπικό μήνυμα. Του στυλ, σου τζουκάκι μου, είσαι η βασίλισσα της καρδιάς μου. Υπογραφή το υποποταμάκι σου. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Μετά τη Μέρλιν δεν νομίζω ότι εγώ μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ναι, θα έχετε δίκιο να γκρινιάζετε. Τα λουλούδια ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου έχουν διπλάσια, τριπλάσια, μη σας πω και δεκαπλάσια τιμή από ό,τι έχουν κανονικά. Από την άλλη, τα λουλούδια είναι μια all time classic κλίση. Και σε περίπτωση που στεναχωριέστε ότι είναι τζάμπα λεφτά, γιατί κάποια στιγμή θα μαραθούν, φροντίστε να τις πάρετε μια ωραία σύνθεση, την οποία μπορεί να αποξηράνει και να την κρατήσει για να σας θυμάται για πάντα. Αν από την άλλη δουλεύει το Σάββατο, στείλτε τις λουλούδια στη δουλειά. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να ανοίγει η πόρτα σε ένα γραφείο ή σε ένα μαγαζί, να μπαίνει μέσα ένας τύπος με λουλούδια, όλες οι κοπέλες να κοιτάνε έτσι και αν το δέσμι να καταλήγει στα δικά σου χέρια, αποδεικνύοντας ότι ο δικός σου καλός είναι ο καλύτερος καλός στο πλανήτη. Σε περίπτωση που μένετε Αθήνα, μην ξεχάσετε να πάτε στη δικιά μας γιώτα από το allwe.tv που έχει ωραιότατο ανθοπολείο. Διεύθυνση θα βρείτε στο ίδιο το allwe, www.allwe.tv. Υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικές εκπλήξεις και δώρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Το παν είναι να έχεις φαντασία. Και πιστέψτε με, οι καλές σας ακριβώς αυτό θέλουν. Να τις δείξετε ρε παιδί μου ότι τις νοιάζεστε,
ότι μπήκατε στη διαδικασία να διαλέξετε το ιδανικό δώρο για αυτές. Για τους πιο τολμηρούς πάντως, ένα είναι το ιδανικό δώρο. Πρόταση γάμου. Άντε βρε και καλούς απογόνους. When you are...